Λοιπόν, ξεκινάμε με το MPS Dagger για αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε ένα script το οποίο θα ρωτάει το χρήστη την ημερομηνία γέννησης και θα αναφέρει πόσο ετών είναι. Θα κάνει δηλαδή μια αφαίρεση από το τρέχον έτος και το έτος γέννησης. Λοιπόν, θα ξαναδείξω πώς συνδεόμαστε ξανά στο Zafora, γιατί είδα ότι είχατε πρόβλημα. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με το Zafora, μπορείτε να μπείτε και στο σε αυτή εδώ τη διεύθυνση, όπου βρίσκω κάποια links σχετικά με τη χρήση του. Για παράδειγμα, ας πούμε, κάποιοι είχατε πρόβλημα να συνδεθείτε με SSH, μπορείτε να ανοίξετε αυτό το link και περιγράψετε εδώ, ας πούμε, πώς γίνεται η σύνδεση στο Zafora. Λοιπόν, οπότε εγώ θα ξεκινήσω. Λοιπόν, ανοίγουμε το κούτι, στο host name, το username μας. Και τη διεύθυνση του Zafora. Κάνουμε σύνδεση. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα script το οποίο θα είναι ένα αρχείο με κατάληξη .sh. Οπότε, ανοίγουμε το text editor Nano και σε ένα αρχείο που θέλουμε, παραδείγματος χάρη NPS, αυτό το όνομα αρχείου το βάζουμε ως παράμετρο. Πατάμε Enter. Ως πρώτη σειρά πάντα ξεκινάμε με τη θύεση, θαυμαστικό, plus, in, plus, sh. Με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε στο λειτουργικό σύστημα ποιο script πιο κέλυφος να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του script. Οπότε, και εδώ, αυτό το σημείο είναι στάνταρ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουμε μία ερώτηση προς το χρήστη, ώστε να μας εισάγει την ημερομηνία γέννησής του. Οπότε, κάνουμε echo. Για παράδειγμα, Enter your birthday. Λοιπόν, μέχρι εδώ θα έχουμε κατά την εκτέλεση του προγράμματος μία έξοδο η οποία θα μας εκτυπώνει αυτό το μήνυμα. Συνέχεια, για να διαβάσουμε είσοδο, κάποια είσοδο από το χρήστη, οποιαδήποτε είσοδο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή read. Οπότε, κάνουμε read και η εντολή read δέχεται ως παράμετρο τη μεταβλητή στην οποία θα αποθηκευτεί αυτό που θα πατήσει ο χρήστης. Εμείς θα βάλουμε όνομα μεταβλητής κάτι σχετικό, για παράδειγμα, birthday. Birthday. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα save. Καλό είναι να δοκιμάζουμε και λίγο το πρόγραμμά μας σε κάποια τακτά διαστήματα για να βρεθούμε ότι όλα είναι καλά έως αυτή τη γραμμή. Με Ctrl Omicron, όπως έχουμε ξαναπεί, οι συντομεύσεις βρίσκονται και εδώ κάτω. Ctrl Omicron βλέπουμε κάνει Write Out, δηλαδή αποθήκευση. Πατάμε Enter και πατάμε Ctrl X για να κάνουμε Exit. Για να εκτελεστεί αυτό το script, εάν πατήσουμε απευθείας το όνομά του, mps5.sh, θα δούμε ότι θα μας βγάλει το μήνυμα Permission Denied. Αυτό συμβαίνει γιατί το script δεν έχει δικαιώματα εκτέλεσης ακόμα, θα πρέπει να τα δώσουμε εμείς. Για να δώσουμε δικαιώματα εκτέλεσης, πρέπει να κάνουμε chmode
και με το συν 6 δίνουμε το δικαίωμα εκτέλεσης και σαν δεύτερη παράμετρο βάζουμε το αρχείο που θέλουμε πάρει το δικαίωμα. nps5.sh. Οπότε μπορούμε ξανά να εκτελέσουμε. Βλέπουμε ότι τώρα εκτελείται. Όντως, αν μας δείχνει το μήνυμα και μας περιμένει κάποια είσοδο. Εμείς, για παράδειγμα, θα βάλουμε 1η πρώτου του 1993. Και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα τερματίζει ως εδώ. Λοιπόν, ξανανοίγουμε λοιπόν το script μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο που διαβάζουμε και αποθηκεύουμε στην μεταβλητή birthday, την ημερομηνία γέννησης. Και τώρα θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο έτσι ώστε να απομονώσουμε την χρονολογία γέννησης από αυτό που θα πατήσει ο χρήστης. Καλό είναι να βάλουμε, αν περιμένουμε η ημερομηνία να είναι της μορφής 1η-1η, για παράδειγμα 1993, βλέπουμε ότι οι μήνες, οι ημέρες, οι μήνες και τα έτη χωρίζονται με το slash. Οπότε καλό είναι να γράψουμε και στο μήνυμα πάνω ότι περιμένουμε αυτή τη μορφή. Παράδειγμα, day, month, οπότε, εάν υποθέσουμε ότι θα έχουμε αυτή τη μορφή, εμείς θα πρέπει να απομονώσουμε τα 4 τελευταία ψηφία που υπάρχουν μετά το slash. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το cut όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα εργαστήρια. Λοιπόν, θα ορίσω εδώ σε μια μεταβλητή, yeah. Μπροστά από το συν 6. Μπροστά από το συν 6 είναι το Sage Mode, που είναι μια εντολή. Θα δείξω ξανά. Sage Mode. Αν πατήσετε Man Sage Mode, εξηγεί. Κάνει. Αυτή η εντολή αλλάζει τα mode των αρχείων. Και μπορούμε να δώσουμε ειδικά δικαιώματα για κάθε αρχείο. Για λόγους ασφαλείας, τα script που δημιουργούνται στο server δεν έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης, οπότε θα πρέπει να το δώσουμε εμείς για να μας αφήσει να το εκτελέσουμε. Ό,τι όποια εντολή δεν ξέρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το manual ή να ψάξετε στο ίντερνετ να δείτε τι κάνει. Λοιπόν, έχουμε και έχουμε. Η μεταβλητή gear θα πρέπει να αποθηκεύσουμε την χρονολογία. Οπότε, θα ανοίξω εγώ με μονό τόνο, με αυτό που βρίσκεται κάτω από το escape, αυτόν τον τόνο. Βέβαια αυτό ισοδυναμεί και με το δολάριο και άνοιγμα παρένθεσης. Γράφετε εδώ μέσα ό,τι θέλετε και κλείνει. Αλλιώς μπορείτε να κάνετε αυτό και αυτό, είναι το ίδιο πράγμα. Θα κάνω αυτό γιατί έτσι το έχουμε δει και σε προηγούμενα εργαστήρια. Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να κάνουμε echo τα περιεχόμενα της μεταβλητής birthday. Και στη συνέχεια θα πρέπει αυτό που θα βγει ως έξοδο να το βάλουμε ως είσοδο στο cut. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε το τελεστή, το διάθετο. Θα εκτελέσουμε την cut. Για να ορίσουμε έναν χαρακτήρα για τον οποίο η cut θα καταλαβαίνει ότι εκεί θέλουμε να διαχωρίσουμε το αλφαρμητικό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο T, παύλα T. Ελύνεται, δηλαδή, ο διαχωριστής που θα χρησιμοποιήσει cut. Εμείς, σε συγκεκριμένη περίπτωση, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως διαχωριστή το slash.
Αντίστοιχα, εάν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε παύλα ή κενό ή οτιδήποτε άλλο. Αν βάλετε slash, λοιπόν, θα πρέπει να ορίσετε slash εδώ και την παράμετρο t. Και στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε το, να επιλέξουμε το τμήμα το οποίο θέλουμε να αποκοπεί. Εάν εμείς χωρίσουμε αυτό όλο το αλφαρτηματικό με αυτόν τον χαρακτήρα, θα δούμε ότι θα βγάλει τρία τμήματα. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα, οι μέρες δηλαδή. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα, οι μήνες. Και αυτό είναι το τρίτο τμήμα που θέλουμε, που μας αφορά, είναι το έτος. Επομένως, για να επιλέξουμε το τρίτο τμήμα, θα βάλουμε το παράμετρο παύλα F και 3. Και αν θέλαμε το πρώτο, θα βάζαμε F1, F2, εμείς θέλουμε το 2, οπότε F3. Αποθηκεύσουμε έως εδώ. Και μπορούμε να κάνουμε και ένα echo για να δούμε αν όντως το σωστό αποτέλεσμα. Οπότε θα ξανατρέξω. Βάλω ξανά μια πρώτη. Εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, εδώ δεν έχω κλείσει τα πλάι εισαγωγικά. Οπότε βλέπουμε ότι η μεταβλητή Gear έχει την χρονολογία μας. Λοιπόν, στη συνέχεια τώρα πρέπει να κάνουμε την αφαίρεση. Πρώτα βρούμε την τρέχουσα χρονολογία. Για να βρούμε την τρέχουσα χρονολογία, δηλαδή την χρονολογία που έχει το σύστημα αυτή τη στιγμή, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Date. Αν πατήσουμε απλά date, θα μας βγει αυτή εδώ η ημερομηνία. Μπορούμε αντίστοιχα, για να πάρουμε μόνο τη χρονολογία, να κάνουμε ξανά cut αυτή τη φορά και να χρησιμοποιήσουμε ως χαρακτήρα διαχωριστή ή να μην ορίσουμε γιατί είναι προεπιλεγμένο το κενό. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε και κάτι πιο εύκολο. Όπως θα δούμε, η μεταβλητή date δέχεται κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι η μορφή η οποία θέλουμε να δείξει της ημερομηνίας. Βρίσκονται εδώ, αυτό το σημείο. Οπότε, εμείς μπορούμε απλά να κάνουμε να βάλουμε μέσα, για παράδειγμα, here. Και βλέπουμε ότι μας επιστρέφει η χρονολογία. Προσοχή, αν βάλουμε here μικρό, θα μας βγει μόνο τα δύο τελευταία ψηφία της χρονολογίας. Εμείς θέλουμε όλη το τεχνολογία με το 2000 μπροστά για να κάνουμε την αφαίρεση. Οπότε, να ανοίγουμε. Και σε μια νέα μεταβλητή, παραδείγματος χάρη now, βάζουμε λίγο πατήσαμε πριν, fail, sin. Οπότε, κάνουμε και μία επαλήθευση για να δούμε εάν η μεταβλητή NOW έχει όντως την τρέχουσα χρονολογία. Ωραία, βλέπουμε ότι όντως η NOW έχει το 2019. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Να κάνουμε
την αφαίρεση αυτών των δύο μεταλλητών. Για να κάνουμε αυτή την αφαίρεση, όπως είπαμε και στο πρώτο εργαστήριο, χρησιμοποιούμε το expression, δηλαδή, ας πούμε, age, για παράδειγμα, μπορώ εγώ να κάνω τρεις expression, ώστε να αφαιρέσω την τρέχουσα χρονολογία, που είναι η now, και την χρονολογία γεννήθηκε. Οπότε αναμένουμε ότι στο H θα υπάρχει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης και η χρονολογία του χρήστη. Οπότε μπορούμε και με ένα μήνυμα εξόδου, για παράδειγμα you are. Σκέφτουμε, κλείνουμε τον editor, έχουμε το πρόγραμμα. Οπότε βλέπουμε ότι βρίσκει κανονικά την ηλικία. Θα το ανοίξω για λίγο ακόμα να το δείτε. Αν έχετε κάποια απορία πάνω σε αυτό, με ρωτάτε. Αν χάσατε κάτι από το αρχή που είπα, μου ζητάτε να το επαναλάβω. Η γραμμή με το now. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Για να πάρουμε την χρονολογία που έχει το σύστημα, την ημερομηνία του συστήματος δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα date. Κάτι στα units. Λοιπόν, εάν εμείς τρέξουμε το date σχέδιο, θα δούμε ότι μας επιστρέφει την ημερομηνία του συστήματος σε μια συγκεκριμένη μορφή. Παράδειγμα, η μέρα, ο μήνας, ο χρόνος, όχι ο χρόνος, ο αριθμός της ημέρας, η ώρα κτλ. Η ζώνη ώρας και η χρονολογία. Εμείς εδώ θέλουμε να επιστρέψει η date, εμείς θέλουμε βασικά να επιστρέψει το 2019, δηλαδή μόνο αυτό το κομμάτι. Για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε θα κάνουμε αυτό που κάναμε και πριν, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το cut, να βάλουμε ως διαχωριστικό χαρακτήρα το space, οπότε περιμένουμε στο πρώτο τμήμα να είναι η ημέρα, στο δεύτερο ο μήνας κτλ. Είτε να κάνουμε να γίνει απευθείας η έξοδος του 2019 από το date. Για να γίνει απευθείας η έξοδος, μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε την παράμετρο date. Και ορίζουμε εμείς το δικό μας. Είναι χρόνος μόνο, το year δηλαδή. Οπότε βλέπουμε ότι μας επιστρέφει το 2019. Εάν θέλετε να το κάνετε με τον άλλο τρόπο, θα πρέπει να κάνετε το εξής. Ότι αυτό δεν χρειάζεται, οπότε το παραβλέπω. Λοιπόν,
Εδώ ορίζω ως διαχωριστικό χαρακτήρα το κενό. Οπότε, επειδή για ακριβώς το λόγο ότι το ένα με το άλλο χωρίζεται με κενό, το πρώτο τμήμα είναι η μέρα. Το δεύτερο θα είναι ο μήνας κτλ. Τρίτο, τέταρτο, όλο αυτό. Πέμπτο και έκτο είναι η χρονολογία. Οπότε, μπορώ να κάνω F6 και βλέπουμε ότι έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορείτε να κάνετε όποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο εύκολο. Αν θυμάστε πιο εύκολα αυτό, μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Να δοκιμάσω, να δω αν μεγαλώνει. Το πρώτο κομμάτι CAD, αν κατάλαβα καλά εννοείς σε αυτό εδώ, όπως το έχω, το έβαλε έτσι διότι θεωρούμε ότι η ημερομηνία θα είναι 01, 02, 10 κτλ. Δεν μας πειράζει και να είναι ένα αριθμό, δηλαδή να είναι το 1/1/2019. Σημασία έχει η χρονολογία που θα εισαχθεί από το χρήστη να έχει όλα τα ψηφία και όχι ας πούμε μόνο το 19, γιατί έτσι δεν θα μπορούμε να κάνουμε σωστά την αφαίρεση. Επομένως, εγώ το έβαλα ενδεικτικά αυτό ώστε να ξέρει ο χρήστης πώς περίπου να υπολογίσει την ημερομηνία γέννηση. Αν θέλετε μεγαλύτερη γραμματοσειρά και από αυτή, να αλλάξω. Είμαστε OK με αυτό, έχουμε κάποια άλλη πορεία. Και για να μην μπερδευτείτε, θα κάνω και τον άλλο τρόπο. Να παράδειγμα 1 ίσον. Βάζουμε ως διαχωριστικό το κενό επισημονή και επιλέγουμε το έκτο τμήμα. Κάνουμε και μια δείγμα. Βλέπουμε ότι είναι σωστό και αυτό, οπότε θα το αφήσω ως εναλλακτικό. Εσείς επιλέγετε όποια από τα δύο αυτά είναι πιο κατανοητό, όποιο νομίζετε ότι είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, αυτά με το MPS.
Θα προχωρήσουμε λίγο να κάνουμε κάποιες ασκήσεις από το πέμπτο εργαστήριο. Να αφήνω τις ερωτήσεις. Πάμε στην άσκηση σε ένα. Λοιπόν, μας λέει να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοιού με το όνομα σε ένα.sh. Ναι, το αφήσαμε. Απλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να τα κάνουμε όλα. Αν δείξω το 4, δεν θα προλάβω να δείξω από αυτό. Οπότε σε μία ώρα δεν γίνονται όλες τις ασκήσεις. Θα κάνω κάποια συνδεικτικά και από το 5. Για να έχετε κάποια ιδέα. Λοιπόν, θα δέχετε μία και μόνο παράμετρο. Αυτή η παράμετρο είναι μία λέξη με μικρούς χαρακτήρες. Εννοείται θα κάνουμε έναν έλεγχο για να υπάρχει θετικό μήνυμα σε περίπτωση που δεν είναι. Και θα γίνεται μια αναζήτηση αυτής της λέξης στο αρχείο EPC PassWD. Οπότε, θα ξεκινήσω. Κλείσω το MPS. Λοιπόν, πάντα ξεκινάμε με το H. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να κάνουμε, όπως μας λέει, έναν έλεγχο για να δούμε αν το πρόγραμμα έχει δεχτεί μία παράμετρο. Επομένως, θα κάνουμε μία if, η οποία θα ελέγχει τον αριθμό παραμέτρων. If μέσα άγγιζα αγγίλες γράφουν τι συνθήκη για να έχουμε μία επιστροφή από το κέλυφο στον αριθμό παραμέτρων, θα χρησιμοποιήσουμε τη συγκολουσιά βολτάριο δίεση. Αυτή η συμπεριστορά ορίζει, στην ουσία, περιέχει τη τιμή των παραμέτρων που έχει το script μας. Οπότε εμείς, αν θέλουμε να ελέγξουμε αν είναι ένα, θα κάνουμε αυτή τη συνθήκη. Ανάμεσα στο if και στο else θα υπάρχει το πρόγραμμά μας, και θα το συνεχίσουμε αργότερα. Αλλιώς, θα του κάνουμε ένα μήνυμα λάθος. Παράδειγμα, no parameters. Και θα κλείσουμε την if. Λοιπόν, στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξουμε αν η παράμετρος αυτή είναι μία λέξη με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες. Για να γίνει αυτός ο έλεγχος, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το grep. Το grep δέχεται κάποιες πολιτείες χαρακτήρων, τις οποίες οι οποίες περιγράφονται και λίγο πιο πάνω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς θέλουμε οι χαρακτήρες να είναι μικροί λατινικοί χαρακτήρες χωρίς αριθμούς. Επομένως, κάνουμε μια ακόμη if, και μέσα θα υπολογίζουμε θα τυπώνουμε την τιμή της πρώτης παραμέτρου.
θα την κάνουμε κρέμ, ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ακολουθίες. Λοιπόν, αυτό μπορεί να σας φανεί λίγο δύσκολο, αλλά έχει την εξής λογική. Εδώ μέσα θα βάλουμε μία ακολουθία από σύμβολα, η οποία θα περιγράφει το τι θέλουμε εμείς ως είσοδο για να έχουμε αυτή τη συνθήκη αληθή. Για να περιγράψουμε ένα σύνολο από χαρακτήρες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αγγύλη. Θα βάλουμε μέσα το εύρος των χαρακτήρων, όπως είναι τα γράμματα της αλφαβήτου, δηλαδή από το α, το ε, έως το z, είναι το τελευταίο γράμμα. Λοιπόν, αν γράψουμε αυτό, το grep θα επιλέξει μεμονωμένα όμως τους χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται στην παράμετρο. Για να επιλέξουμε εμείς από την αρχή όλους τους χαρακτήρες, θα πρέπει να βάλουμε αυτό το σύμβολο στην αρχή. Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι θέλουμε η αναζήτηση να ξεκινάει από την αρχή του αλφαριθμητικού ή της σειράς. Εάν όμως το αφήσουμε όσο έχει, αυτό θα επιλέξει μόνο έναν από τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, αν έχουμε την ακολουθία test, θα ξεκινήσει από την αρχή με αυτό το χαρακτήρα και στη συνέχεια θα επιλέξει μόνο το tab, μετά το ε, μετά το s, μετά το t. Εμείς όμως θέλουμε να γίνει η επιλογή όλων των χαρακτήρων. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αστερίσκο και το συν, το ίδιο. Θα βάλω τον αστερίσκο γιατί έτσι είναι και το πάνω παράδειγμα. Η μονή τόνη τους βάζουμε για να γίνει, τέλεση αυτής της συνθήκης. Δηλαδή, μέσα στους μονούς τόνους ορίζουμε μία συνθήκη υπολογισμού. Εδώ λοιπόν έχω βάλει αστερίσκο ώστε να επαναλαμβάνεται αυτή η ακολουθία και να είναι η επιλογή και των επόμενων χαρακτήρων, όπως είναι το ε, το s και το tab. Και χρειαζόμαστε να ορίσουμε και το τέλος χαρακτήρα, το οποίο συμβολίζεται με το δολάριο. Με αυτή εδώ την ακολουθία, εμείς μπορούμε να έχουμε αληθεί αυτή τη συνθήκη. Για ένα αλφαρτηνικό όπως είναι το test, δηλαδή για αλφαρτηνικά τα οποία περιλαμβάνουν χαρακτήρες από το α, χωρίς κεφαλαία, χωρίς αριθμούς, χωρίς άλλα σύμβολα. Αυτό νομίζω τελική άσκηση, οπότε μπορούμε κάνουμε και την, και η οποία, και την περίπτωση η οποία δεν είναι, όπου θα τυπώνουμε για παράδειγμα, για να δούμε το σχετικό μήνυμα για λέξη νομικού στατικούς χαρακτήρες, θα το βάλω απλά only for case. Λοιπόν, σε περίπτωση που όντως έχουμε χαρακτήρες οι οποίοι είναι με μικρά και δεν περιλαμβάνουν άλλα συμβολά ούτε αριθμούς, θα πρέπει να κάνουμε μια αναζήτηση αυτής της παραμέτρου στο αρχείο EPC as WD. Για να κάνουμε αυτή την αναζήτηση, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το grep. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το grep δέχεται μία παράμετρο, είναι η παράμετρος παύλα Q, white δηλαδή, η οποία απλά μας επιστρέφει true ή false. Οπότε μπορούμε να κάνουμε απευθείας, βάλουμε αυτή την παράμετρο, δηλώσουμε ως πρώτη παράμετρο, ως επόμενη παράμετρο,
αυτό που θέλουμε να αναζητήσουμε, παραδείγματο χάρη, αυτό είναι η πρώτη παράμετρο, δέχεται το κέλυφο, και ως δεύτερη, ως επόμενη, την τοποθεσία του αρχείου που θέλουμε να γίνει αναζήτηση. Οπότε θέλουμε το αρχείο etc pass.wd. Στην πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι βρέθηκε το αρχείο, οπότε θα κάνουμε echo ότι το αρχείο βρέθηκε, πάμ. Οι παράμετρος βρέθηκε μέσα στο αρχείο. Και στη δεύτερη περίπτωση, not found. Αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι, είναι τάξη. Κάνω αποθήκευση. Κάνω exit. Στη συνέχεια δίνω δικαιώματα θέλεις. Λοιπόν, δεν έχω βάλει καθόλου παράμετρους, οπότε μας εμφανίζει το νήμα καμία παράμετρος. Εάν βάλω μια παράμετρο η οποία είναι αριθμός, μας βγάζει το μήνυμα ότι επιτρέπονται μόνο χαρακτήρες με μικρά και όχι άλλα σύμβολα. Εάν βάλω παράμετρο, για παράδειγμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Ορίσω εδώ για να βάλω δηλαδή σε μια μεταβλητή άλλη την πρώτη παράμετρο. Lab 5, αντί για Lab 5 σε 1. Όχι, σωστά το τελό. Lab, έχουμε ένα λάθος από τη συνθήκη αυτή και μετά. Το δει κάποιος.
Λοιπόν, παιδιά, για να μην καθυστερούμε τώρα, δεν ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα, αλλά αυτή την περίπτωση τρέχει. Εδώ δεν χρειάζονται αγγείλες, γιατί μπορούμε να βάλουμε παράμετρο αυτή, οπότε η συνθήκη έρχεται αμέσως, είναι true ή false. Εάν είπαμε βάλουμε σκέτο, θα βάλουμε αλφαβητικά και αρχούν. Φτάζει ότι δεν μας αφήνει να συνεχίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό, στο αλφα ζήτα, νομίζω είναι πρόβλημα του αφόρα, του συστήματος γενικά. Έχει σχέση με τα locale και αυτή εδώ η συνθήκη επιλέγει και τα κεφάλαια. Οπότε εμείς αν τρέξουμε, για παράδειγμα, παράμετρο test, θα δούμε ότι μας αφήνει να συνεχίσουμε. Αυτό τώρα το πρόβλημα μπορούμε να το διορθώσουμε βλέποντας ένα άλλο φίλτρο εδώ, το οποίο λέγεται lower. Δηλαδή επιλέγει τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι μικροί. Και συντάσσεται έτσι. Βλέπουμε ότι τώρα δεν μας αφήνει, ενώ βάλουμε όλα μικρά, μας αφήνει. Επομένως, εάν συναντήσετε το ίδιο πρόβλημα, μπορείτε αντί για το φίλτρο αζ που έχει το κουτάκι, δηλαδή αντί να βάλετε σε αγγείλη α έως ζ, να βάλετε το lower. Δηλαδή έχει να κάνει ότι το αζ επιλέγει και τα κεφαλαία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να γινόταν επιλογή έτσι. Οπότε, εάν έχετε το ίδιο πρόβλημα, βάζετε φίλτρο το lower και έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Για να δούμε και την περίπτωση στην οποία βρίσκεται κάτι, μπορούμε να κάνουμε το etc wt cat. Έχουμε κάποια περιεχόμενα, για παράδειγμα αν βάλουμε guest user. Αν βάλουμε άλλο, ότι δεν βρέθηκε. Επομένως, προσοχή σε αυτό μόνο το σημείο, στην επιλογή του φίλτρου, αν έχετε πρόβλημα με το α, παύλα, ζ, βάζετε αυτό εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω και με το 2, όσο προλάβουμε. Το pin SH. Στο 2 λοιπόν λέει να δημιουργήσουμε ένα σενάριο κλειού, το οποίο θα δέχεται και μόνο μία παράμετρο. Αν δούμε περισσότερες, τότε σταματάει η εκτέλεση. Είναι ακριβώς το ίδιο pin. Η παράμετρος αυτή θα είναι μία λέξη που είναι μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Εάν δεν είναι λέξη, τότε θα ρωτάτε να δώσει μία λέξη με μικρούς λατινικούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, κάνουμε πάλι το ίδιο με το grep και βάζουμε ως φίλτρο το φίλτρο που βάλαμε πριν. Το σενάριο συνέχεια θα ψάχνει τη λέξη μέσα στο αρχείο etc wt. Οπότε πάλι με τον ίδιο τρόπο κάνουμε grep παραμέτρου μέσα στο αρχείο etc wt. Οπότε, ελέγχουμε αρχικά εάν οι παράμετροι που δόθηκαν είναι ίση με μία. Αν δεν είναι, θα γράψουμε ένα μήνυμα λάθος.
Λοιπόν, εμείς θέλουμε αρχικά να έχουμε μία είσοδο, να αλλάξουμε πρώτα την παράμετρο για να δούμε αν είναι με μικρά γράμματα λατινική σημασία. Επομένως, πρέπει να κάνουμε άλλη μία είσοδο, μέσα θα βάλουμε τη συνθήκη. Κάνουμε grep και θα βάλουμε το ίδιο φίλτρο. Είπαμε αυτό το σύμβολο συμβολίζει την αρχή, δηλαδή ότι θέλουμε να κλείσει από την αρχή. Αυτό εδώ, σε αλφα παύλα ζήτα, το κάνουμε για να επιλέξει τους χαρακτήρες με μικρά. Στη συνέχεια θέλουμε μία επαναλαμβανόμενη μία αυτού του φίλτρου, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον αστερίσκο. Συμβολίζει δηλαδή ότι μπορούν να είναι πολλοί χαρακτήρες μαζί. Και στο τέλος θα βάλουμε το δολάριο που συμβολίζει το τέλος. Το ψάχνει δηλαδή μέχρι το τέλος. Θα κλείσω την παρένθεση. Πρέπει για την περίπτωση που βρέθηκε ισχύει όντως το φίλτρο, θα πρέπει να κάνουμε την αναζήτηση. Αυτό το κομμάτι είναι ήδη με πριν, θα κάνουμε ξανά εκεί. Το grep είτε όπως πριν, είτε το βάζουμε πάλι σε τόνο, σε μονό τόνο. Ένα, μέσα στο αρχείο ETC, pass, WT. Εδώ θα γράψουμε το αρχείο βρέθηκε. Εδώ ότι δεν βρέθηκε. Κλείσουμε την if. Εδώ δεν έχω κλείσει, νομίζω. Χρειάζεται. Εάν δώσει κάποιος παραπάνω παραμέτρους, τότε εδώ αυτή η συνθήκη θα γίνει 2, οπότε θα τυπωθεί κανονικά το μήνυμα ότι δεν δώσει παράμετροι. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε και ας πούμε το μήνυμα ότι δεν δόθηκαν οι παράμετροι που χρειάζονταν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το μήνυμα και να το κάνουμε να εννοείται ότι πρέπει να λειτουργήσει μια παράμετρο. Επομένως, περίπτωση στην οποία δεν πληκτρολόγησε ο χρήστης όπως πρέπει την παράμετρο, θα πρέπει να κάνουμε μια επανάληψη ώστε να ξαναπληκτρολογήσει την παράμετρο από την αρχή. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την δομή until, αφού πρώτα όμως τυπώσουμε ένα μήνυμα, enter, πράγμα βάζω αυτό. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τη δομή until, η οποία κάνει η επανάληψη μέχρι η συνθήκη να είναι αληθής. Οπότε, μέσα στη συνθήκη της until, θα βάλω μια νέα μεταβλητή, στην οποία θα στοχεύεται η είσοδος του χρήστη, η νέα είσοδος.
Επομένως, για παράδειγμα, θα δοκιμάσω input. Κάνω πάλι το ίδιο με πάνω, δηλαδή θα κάνω έλεγχο για το αν αυτή είναι σωστό. Και μέσα θα κάνουμε μία επαναλαμβανόμενη read για όσο αυτή η συνθήκη μπορεί να ληφθείς. Read και τη μεταβλητή μας. Και κλείνουμε τη δομή μας με το done. Εφόσον η ροή του προγράμματος θα βγει από αυτή, σημαίνει ότι έχουμε όντως έγκλειπτη παραμέτρου, οπότε μπορούμε να κάνουμε συνέχεια με την αναζήτηση στο αρχείο, με τον τρόπο που κάναμε πριν. Τη φορά όμως θα βάλουμε το input και περιπτώσεις βρέθηκε και δεν βρέθηκε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε απλά γρήγορα. Όλο επιμένα έτσι. Έχουμε όλες νομίζω τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν έχω κάνει κάποιο συντακτικό, θα το δέξουμε. Έχουμε έξοδος 5, 2.1. Έχουμε ένα πρόβλημα στην σειρά 1 και 4. Δεν έχω κλείσει τον μονότονο εδώ. Ένα error θα φύγει. Εδώ έχουμε ένα σφάλμα. 16, είναι η αντί, ναι, λείπει το του, γιατί και το να δοκιμάσουμε. Εδώ μας λέει δεν βάλαμε παραμέτρους, έχουμε ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι εδώ. Υποτίθεται δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι κι εσείς. Σωστά.
Κλείνουμε. Ενός για τη γραμμή μέσα στο ύφο. Εννοείς να σβήσω το κοινό, δηλαδή. Καλό είναι να αναπτύξεις απλά, αν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Είναι να δούμε λίγο το προηγούμενο. Έχουμε κάνει οι δύο. Περίεργο. Τώρα προχώρησε. Το EQ ισοδυναμεί με το 2 ίσο νομίζω, αλλά κάτι είχαμε βάλει εξτρά. Και εδώ έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Έχουμε πάλι 1, 2, 3. Θα δώσουμε και παράδειγμα. Κάπως δουλεύει, απλά αυτό το μήνυμα δεν πρέπει να αναλυθεί. Βάλουμε για παράδειγμα κάτι που είδαμε πριν, που ζωήθηκε. Όντως, αφράζει ότι βρέθηκε.
απλά ίσως να θέλει ακόμα μία διόρθωση. Κάποιο πρόβλημα είναι με τα κενά, παιδιά. Επομένως, εάν βάλουμε test round, εάν βάλουμε guest, πάμε. Οπότε αυτό είναι το σωστό. Κάπου είχε πρόβλημα με κενά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αν έχετε απορίες, ρωτάτε. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε.